Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κουτρουφίνη, πρόεδρο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, για να μας μιλήσει για κάποια θέματα τα οποία αφορούν τους ένστολους και τους ένστολους της Αρκαδίας. Κύριε Κουτρουφίνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα στο πάνελ του Arcadia News για να θίξω σημαντικά και κύρια προβλήματα που, όπως πολύ καλά είπατε, απασχολούν τόσο το ευρύτερο σύνολο των στρατιωτικών, αλλά και τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και που με μεγάλη μου τιμή τους εκπροσωπώ βάσει νόμου και είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Ευχαριστώ. Ωραία, και αρχικά, κύριε Κουτρουφίνη, θα ήθελα να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με τα αναδρομικά των στρατιωτικών που δικαιούνται. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θίγεται και πολύ ορθά το κάνετε, γιατί το τελευταίο καιρό παίζει πάρα πολύ μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού και του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού. Αναδρομική αποζημίωση των στρατιωτικών. Το πρώτο κομμάτι της αποζημίωσης έχει ήδη δοθεί το 50% σύμφωνα με τις δύο τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 2193 του 2014 και την τελευταία την 1125 του 2016, όπου σύμφωνα με αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε η Πολιτεία να συμμορφωθεί πλήρως και να αποδώσει τα αναδρομικά που δικαιούνται οι στρατιωτικοί. Βλέπουμε ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Καμένου, αλλά και του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού, του κυρίου Ρίγα, έχουν μπει στην τελική ευθεία για την απόδοση των δικαιωμένων χρημάτων στους στρατιωτικούς. Είδαμε και στον προϋπολογισμό που εισήχθη στη Βουλή των Ελλήνων, υπάρχει το απαιτούμενο κονδύλιο για την εξόφληση των χρημάτων αυτών προς τους στρατιωτικούς και με μεγάλη μας χαρά, σύμφωνα με τις δηλώσεις, θα περιμένουμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Ήταν μια πάγια διεκδίκηση της Ομοσπονδίας μας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, τη γνωστή σε όλους σας ΠΟΕΣ, η οποία από την πρώτη στιγμή προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τελικά με τις δύο αποφάσεις αυτές κατάφερε και κέρδισε, και αυτή τη στιγμή τα χρήματα αυτά θα τα καρποθούν οι συνάδελφοι και θα μπουν στην τσέπη τους, γιατί πραγματικά αυτούς τους καιρούς θα έχουμε πολύ ανάγκη. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και το σύνολο των ενστόλων που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη πρόκειται να λάβουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα αναδρομικά του ΣΤΕ. Μάλιστα. Ωραία. Άρα αυτό το θέμα φαίνεται να έχει πάρει οδό προς λύση, εφόσον έχει το 50% αποδοθεί στους δικαιούχους. Όσο αφορά τη θέση σας για τα ηλικιακά όρια των ΕΜΘ, των θελοντών μακράς θητείας, τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Πραγματικά και αυτό είναι ένα φλέγον ζήτημα το οποίο ταλανίζει μια πολύ μεγάλη μερίδα στρατιωτικών. Βασικά είναι η ραχοκοκαλιά των ενόπλων δυνάμεων, ένας πολύ μεγάλου όγκου. Για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε ότι άνθρωποι 45-50 χρονών καλούνται να βγουν στην αποστρατεία χωρίς τη θέλησή τους, γιατί καταλαμβάνονται από το όριο αποστρατείας τους. Η πρόταση και της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, αλλά και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών της ΠΟΕΣ, είναι να μπορεί το κάθε στέλεχος να μην αποστρατεύεται, αλλά με αίτησή του να μπορεί να παραμένει και να υπηρετεί μέχρι την κατάληξη του αποστρατευτικού έτου, του ηλικιακού έτους αποστρατείας, που είναι το 58ο έτος ηλικίας τους. Επίσης, μαζί με αυτό, θα θέλαμε προωθείται μια ενέργεια, μια διατύπωση σε ένα νόμο ο οποίος πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή προς την αρχή για διαβούλευση και μετά προς ψήφιση, σύμφωνα με τον κανονισμό της νομοπάρουσης και βασικής επιτροπής της Βουλής. Αναφορικά με την αρχαιότητα μεταξύ των εθελοντών μακράς θητείας και των υπαξιωματικών από τις παραγωγικές σχολές για την αρχαιότητά τους, δηλαδή ποιοι είναι αρχαιότεροι. Μπορεί να ακούγεται στους πολίτες να ακούγεται λίγο δύστροπο αυτό που λέμε, αλλά είναι πολύ καθοριστικό για αυτούς που εργάζονται στο στράτευμα, γιατί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπαξιωματικοί, αρχιλοχίες, αρχισμηνίες και αντίστοιχα αρχιτελευτές, παράδειγμα λέω το βαθμό αυτού, να έχουν 5 χρόνια στον αυτόβαθμό και ένας υπαξιωματικός ο οποίος μόλις προάγεται στον αυτόβαθμό να είναι αρχαιότερος χωρίς βασικά να προβλέπεται πουθενά αυτό. Οπότε κοιτάμε με κάποια νομοθετική ρύθμιση να αποσαφινιστεί αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορούν αυτά τα στελέχη παρότι χαμηλόβαθμα να μπορούν να καρπούνται το όφελος που υπάρχει από αυτή τη βαθμολογική προαγωγή. Μάλιστα.
Ένα σημαντικό θέμα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες είναι μια αγωγή η οποία έχει γίνει προς τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις όπως είναι η SPR, αλλά και σε πρόσωπα. Γι' αυτό τι έχετε να πείτε, τι σημαίνει αυτό? Εύθυνς πληροφορηθήκαμε ότι μια μικρή ομάδα στρατιωτικών γνωστών έχουν καταθέσει αγωγή προς κάποιες πρωτοβάθμιες ενώσεις οι οποίες πρόσκειται στην ΠΟΕΣ, είναι μέλη της ΠΟΕΣ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, αλλά και στους προέδρους των ενώσεων που εκπροσωπούν, με τους λόγους στους οποίους αναφέρουν. Πραγματικά είναι λυπηρό στρατιωτικοί να καταφέρονται ενάντια σε στρατιωτικούς οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούν να δώσουν λύσεις στα δίκαια προβλήματα των συναδέλφων. Πραγματικά είναι πολύ λυπηρή αυτή η αντίδραση. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους στους οποίους πραγματεύονται αυτό το γεγονός. Όμως έχω να τονίσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα. Η λάσπη αυτή γυρνάει πάντα πίσω. Εμείς παραμερίζουμε το οτιδήποτε έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά προχωράμε μπροστά, σεμνά και ταπεινά όπως ξεκινήσαμε, με απότερο σκοπό μας, πάνω απ' όλα, να υπερασπιζόμαστε την εθνική ασφάλεια και ακεραιότητα της χώρας, που απορρέει μέσα από το καθήκον του λειτουργήματός μας, και δεύτερον, είμαστε στο πλευρό όλων των συναδέλφων, για να δώσουμε λύση στα χρονίζοντα προβλήματα που τους ταλανίζουν. Τέτοιες συμπεριφορές, με συγχωρείτε, οι οποίες είτε μέσα από πειθαρχικά, είτε μέσα από δικαστικά προσπαθούν να μας πτωίσουν, να ρίξουν το ηθικό μας και να μας κάμψουν, εμείς έχουμε να απαντήσουμε ότι το ηθικό μας είναι ακμεότατο, τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει από το να σταματήσουμε να εργαζόμαστε για αυτό που ξεκινήσαμε, για τα ιδανικά στα οποία υποσχεθήκαμε υποταγή, πίστη και αφοσίωση. Προχωράμε μπροστά, προχωράμε δυναμικά, όλοι μαζί, κάτω από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, την ΠΟΕΣ, και από τον εμπνευστή του συνδικαλιστικού εγχειρήματος στις ένοπλες δυνάμεις, τον συνταγματάρχη, στρατιωτικό δικαστικό γραμματέα, κύριο Ανέστη Τσουκαράκη. Σας ευχαριστώ.